Η Απολέον ήταν η μεγάλη νικήτρια με πάρα πολύ μεγάλη βαθμολογία. Σένα πώς φάνηκε το θέμα αυτό? Βλέπω ότι είσαι αρκετά διαφορετική από τα άλλα κορίτσια. Και εγώ το ζήσα λιγάκι με το δικό μου τρόπο. Ναι. Ναι. Εντός ή εκτός πιστεύεις? Έχω στολίδια πάνω μου. Θα το και δούμε. Και άλλα που δεν φαίνονται. Όταν λες... Θα τα δούμε από κοντά όλα, όταν έρθει η ώρα μου. Α, έχουμε και αποκαλύψεις. Και σας λέγατε για μένα. Και τώρα θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Ήθελα να μου πει η Διονυσία μου. Διονυσία μου, είσαι καλά, είσαι αγάπη μου? Μια χαρά. Πώς σου φάνηκε αυτός ο νέος τρόπος βαθμολόγησης στο τέλος με την νικήτρια της ημέρας, που πρέπει να πάρει έναν βαθμό από ένα άλλο κορίτσι και χθες η Απολέον πήρε από σένα? Άμα πάλι αυτό που έχω να πω θα γίνω πάλι. Το είχα ξεχάσει. Μια χαρά! Ξεχνάει. Αποφάσισε η Απολέον ότι έπρεπε να μου αφαιρέσει έναν βαθμό από τα σχόλια που άκουσε από την Κριτική Επιτροπή και όλα καλά. Ναι. Δεν είχες κάποιο πρόβλημα, θέλω να πω. Τι πρόβλημα να έχω? Έλα μου ντε. Γεωργία μου. με όλα τα λουλούδια που φοράς. Εξήγησε μου. Αν μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό που σε ρώτησα, γιατί καταλαβαίνω ότι η κατασκευή είναι έτσι πολύ απαιτητική για να σε αφήσει να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Και είναι και ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Άρα εμένα το σωστό είναι πλέον η κάθε κοπέλα να σκέφτεται στρατηγικά. Okay, άρα δεν θα σκεφτείς όπως σκέφτηκε η Απολέον σε αντίστοιχη θέση, έστω ότι είσαι ας πούμε πρώτη? Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σίγουρα όμως θεωρώ ότι από εδώ και πέρα η κάθε μία πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό της. Εσύ, Αμάντα μου? Εντάξει. Παιχνίδι είναι. Μπορεί να υπάρχουν κανόνες, εμείς ακολουθούμε τους κανόνες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσεις όμως ειλικρινά, ναι. Έτσι. Δεν μπορώ. Άκου τώρα. Σχολεύω. Είμαι σίγουρη ότι έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να βγει σήμερα νικήτρια, όπως όλοι σας. Είναι φυσιολογικό αυτό, ναι. Πράγμα. Έχεις ήδη βρει τον άνθρωπο που θα του πάρει στους βαθμούς? Όχι. Όχι. Στο λόγο μου, όχι. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και χθες να με ρώταγες και, ναι. Και να έβγαινα εγώ πες νικήτρια, πάλι θα σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Τώρα πρέπει να σκεφτείς, εχθές αν ήσουν νικήτρια, τι θα έκανες? Από ποια θα έπαιρνες βαθμολογία? Δεν ξέρω. Τώρα σκέψτε το, μία γρήγορα. Ναι. Καταρχάς, επειδή ούτε εγώ θυμάμαι καλά, αυτό που θα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα για μένα θα ήταν τα λεγόμενα των κριτών. Οπότε για να σου... Δεν θα δίνα σε τίποτα, δεν θα φερούσα βαθμό σε τίποτα από την Απολέον, γιατί και οι κριτές εντυπωσιάστηκαν. Επομένως, θα πήγαινα στις υπόλοιπες κοπέλες, εκτός από την Απολέον, για να δω. Μάλιστα. Με βάση και τα λεγόμενα των κριτών. Για να δούμε ποια θα είναι η νικήτρια σήμερα. Ναι. Ποια θα πάρει τον ένα βαθμό και από πού θα αφαιρέσει αυτό το βαθμό για να τον πάρει και να το χρησιμοποιήσει βέβαια προς όφελός της στον καλά.